Έτζης 8, Γεωργόπουλος 9, Βέρμπης 10, Παυλάκης 11, Κάκος. Για την Καλυθέα 1, Λαδάς 2, Μουράτος 3, Παπαγγελής 4, Καλύβας 5, Κρητικός 6, Κώστας 7, Καλημέρης 8, Καλτσάς 9, Μαρουκάκης 10, Στούπης 11, Μακρυγιάννης. Αυτές ήταν οι αρχικές εντεκάδες. Η αναπληρωματική για την Κηφισιά: Δρόσης, Τζέλης, Γκούμας, Κόρμπας, Τόσκα, Ντάμπος, Πρίτσας. Προπονητής ο κύριος Κούστας. Και για την Καλυθέα: Ντρούγκας, Γκρόσιος, Μπελής, Φαρμάκης, Στεφανής, Βασιλιάδης, Βιδάλης. Προπονητής ο κύριος Παντέλης. Στην παραγωγή και της σημερινής ζωντανής μετάδοσης η εταιρεία Sports On Air. Στην οργάνωση της παραγωγής η εταιρεία Interactive Sports. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Τριάντης. Φίλες και φίλοι, καλό θέαμα να έχουμε. Οι δύο ομάδες κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Η Καλυθέα δεξιά με τις φαταχτερές πορτοκαλί με μαύρο. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο διαιτητής σφύριξε το παιχνίδι, ξεκινά. Πάνω δεξιά στους δέκτες σας θα βλέπετε το σκορ, το χρόνο. Μεγάλος χορηγός Autumn Center Κηφισιά. Αρκετοί φίλοι και της Καλυθέας στο γήπεδο. Σε μια ημέρα με ηλιοφάνεια από το πρωί, το αεράκι φυσικά δεν λείπει. Πρώτο τάκλιν από τον Γιώμηλος Αγίων Αργύρων 1-0 και Θύελλα Καμαρίου Μοσχάτο 0-2. Το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι Ακράτητος Κερατσίνη, Εθνικός Ηλυσιακός, Άγιος Ιερόθεος Πανθυραϊκός και Φωστήρας Ερμής Κορυδαλού. Στη βαθμολογία η Θύελλα Καμαρίου και το Μοσχάτο με τους σημερινούς αγώνες φυσικά έχουν στη Ρεγκαμερή 23, το Μοσχάτο 21 βαθμούς. Στο ντέρμπι που έγινε νωρίς το πρωί στη Σαντορίνη μείωσε τη διαφορά στους 2 η ομάδα του Μοσχάτου. Η Καλυθέα με έναν αγώνα λιγότερο είναι στους 20 στην τρίτη θέση και η Κηφισιά με 9 αγώνες στην πέμπτη θέση με 16 βαθμούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν, έχουν 4 βαθμούς διαφορά αλλά και έναν αγώνα περισσότερο του Λαδάη Μπάλα. Και πλάγιο και πάλι για την ομάδα. Διαμαρτυρίες και πάλι για πέναλτι για την Καλυθέα με τον Μαρουκάκη να κάνει τον μπάσιμο. Offside που καταλογίζεται στον Έσλερ. Μπάλα στον Καλύβα. Ανοίγει την μπάλα. Ο Βλάχος βγαίνει πρώτος. Ο Ρέντζης έρχεται για βοήθεια. Τεγούσης ο αρχηγός. Ωραία στον Παυλάκη, που δεν θα έρθει γρήγορα σε επαφή με την μπάλα. Το πλάγιο είναι Ρέντζης. Κάκος διεκδικεί πρώτος στην μπάλα ο Μουρελάτος. Παυλάκης ανοίγει αριστερά, ωραία στον Έσλερ. Έσλερ που αναποκατεβαίνει συνεχώς την πλευρά του. Έσλερ και πάλι στην μπάλα πρώτος. Κερδίζει φάουλ από τον Καλύβα.
κόσμος συνεχίζει και έρχεται εδώ στο Ζιρίνιο. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Ο Παυλάκης με το Βέρμπι είναι πάνω στην μπάλα. Να δούμε ο εκτελεστής ποιος θα είναι. Ο Βέρμπις, ο Παυλάκης έφυγε από την μπάλα. Βέρμπις σουτάρει, μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για την Κηφισιά. Τώρα πέφτει μπάλα. Ωραία κίνηση από τον Στούπη. Θα βάλει την κόντρα ο Βλάχος. Στούπης και πάλι. Χριστοφιλέας απομακρύνει. Ρέτζης. Βέρμπις. Ρέτζης με το κεφάλι δεν θα κερδίσει την κόντρα. Στούπης που είναι ο κινητήρος μοχλός της Καλυθέας αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Γεωργόπουλος, Παυλάκη δεν τα κατάφερε. Καλύβας με το κεφάλι, Καλτσάς ωραία. Δεξιά. Ωραία κίνηση και σούτ από τον Μακρυγιάννη, αν βλέπω καλά. Ναι, ο Μακρυγιάννης είναι. Ball out. Δύο κάκους που πιέζει πολύ με το κεφάλι ο Παπαγγελής, ο Λαδάς βγαίνει, μαζεύει την μπάλα. Τυχείο. Έσλερ. Για τον Κάκο, δεν υπάρχει offside. Κάκο στο σου, την μπάλα είναι ψηλά, out. Διαμαρτύρονται από πλευράς Καλυθέας για offside. Θα λέγαμε πως είχαμε αρκετά καλή οπτική επαφή με την με τον τελευταίο αμυντικό της Καλυθέας. Εμείς είδαμε αυτό που είδε και ο υπόπτης, ότι ο Κάκος έφυγε από κανονική θέση. Παρ' όλα αυτά δεν είμαστε ακριβώς, δεν είμαστε στην ίδια ευθεία, είμαστε περίπου στην ίδια ευθεία. Φάνηκε να φεύγει από κανονική θέση χωρίς να είμαστε σίγουροι. Ο υπόπτης άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Ο Κάκος έκανε άτσαλο τελείωμα. Οι center back της Καλυθέας διαμαρτυρήθηκαν και το παιχνίδι συνεχίζεται. Βάλανε κόντες οι δύο παίκτες. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Όλα καλά. Λύθηκε. Καλημέρης. Μαρουκάκης, κάνει λάθος, Έσλερ. Τεγούσης, Έσλερ, δεν φτάνει μπάλα στο Βέρμπι. Γεωργόπουλος κάνει λάθος με το κεφάλι. Και ο Μαρουκάκης θα εκτελέσει άτσαλα, άστοχα και βιαστικά. Παπαγγελής. Κωνσταντίνου διεκδίκησε, αλλά έχασε στην κεφαλιά και ο αρχηγός ο Μαρουκάκης θα πάρει φάουλ από τον Χριστοφιλέα. Διαμαρτύρεται ο Στούπης.
Σούπα από το Στούπι και ένα καταπληκτικό γκολ. Εκπληκτική φωτοβολίδα από τον Στούπι. Στο 32. Του ήρθε η μπάλα στο δεξί. Έπιασε ένα μονοκόμματο σουτ. Με το εξωτερικό εκπληκτικό γκολ. Καλυθέα φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Καταπληκτικό γκολ από το Βέρμπι. Ένα ακόμα καλύτερο. Με μόνο ακόμα το δεξί σουτ από τον Στούπι. Είπαμε ήταν ο κυρητήριος μοχλός της Καλυθέας έως τώρα. Ο παίκτης που προσπαθούσε να δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα. Στο 32. Φιλοξενούμενοι ισοφαρίζουν. Ο Γεωργόπουλος, ο υψηλός όμως Γεωργόπουλος είναι πιο δυνατός, έβαλε το σώμα και απομάκρυνε για τον Παυλάκη που παίρνει το πλάγιο. Έσλερ. Τεγούσης. Καλυθέα και πάλι στο προσκήνιο. Ο Μαρουκάκης έβαλε την προβολή αλλά η μπάλα πήγε πολύ ψηλά. Μιχελής με την ησυχία του εκτελεί. Καλυθέα και πάλι. Πατάει καλύτερα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Παυλάκης ρίχνει από θέση offside. Χωρίς τις καθυστερήσεις. Ο Τεγούσης έκοψε ο Παυλάκης, ήταν πρώτος στην μπάλα, διαμαρτύρεται για χέρι και θα καταλογιστεί τώρα το χέρι. Μαρουκάκη, σουτάρι, μπάλα, out. Στο 39, ο αρχηγός της Καλυθέας. Σούταρε καλά, αλλά η μπάλα έφυγε out. Βέρμπις, ωραία με το τακουνάκι. Παυλάκης, ωραία κίνηση. Παυλάκης, σουτάρι, κοντράρι, μπάλα και θα καταλήξει ψηλά. Ο Λαδάς δεν μπόρεσε. Και τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με ένα λεπτό. Καθυστερήσεις. Δεν υπήρχε λόγος για κάτι παραπάνω. Ο Βέρμπι στο 15 με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ και ο Στούπι στο 32 με ένα ξεροκόμματο σουτ με το εξωτερικό αρκετά έξω από την μεγάλη περιοχή. Ένα καταπληκτικό γκολ ισοφάρισε για την Καλυθέα. Αυτά από το πρώτο μέρος εδώ στο Ζιρίνιο και φυσικά Καλυθέα 1-1, διακοπή για 13 λεπτά και επιστρέφουμε για το δεύτερο. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Εσείς πάνω δεξιά βλέπετε το χρόνο και το σκορ φυσικά. Καλημέρις, ωραία στο Μακρυγιάννη. Προλαβαίνει ο Γεωργόπουλος και βάζει το πόδι. Αρκετός κόσμος στο γήπεδο.
και κάποιοι φίλοι της Καλυθέας και μια ηλιόλουστη μέρα με αρκετό αέρα όμως, με αρκετό κρύο αέρα θα λέγαμε. Το κόρνερ εκτελείται, κάποιος παίχτης της Καλυθέας σουτάρει από μακριά, κάποιος παίχτης της Κηφισιάς, το συγγνώμη, είναι στον αγωνιστικό χώρο, δεν διακόπτει το παιχνίδι. Εδώ σε πρώτο πλάνο. Φάουλ. Μακρύνει ο Βέρμπης, κυνηγάει ο Ρέντζης. Πλάγιο για την Καλυθέα. Καλημέρις, αλλάζει μπάλα. Έσλερ με το κεφάλι παραχωρεί κι άλλο πλάγιο. Πλάγιο με τον Καλημέρι. Μαρουκάκης το πάρει ωραία και σουτάρει μπάλα. Out στο 55. Καλή ευκαιρία στο δεύτερο μέρος. Αλλαγή. Να δούμε ποιος βγήκε. Μαρουκάκης, θα βγει ο Μιχελής και πάλι και θα μπλοκάρει. Διαμαρτυρίες για φάουλ. Έσλερ και πάλι. Ωραία κίνηση. Έσλερ. Ψάχνει το αριστερό του, θα έρθει να πιάσει αέρα, Βέρμπης στο σουτ. Αποκρούει καταπληκτικά το τερματοφύλακας της Καλυθέας και φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Στο 62. Ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους.
σφίριξε ο διαιτητής, εκτέλεση φάουλ, μπάλα out. Παλιά χωρίς επιτυχία, πιέζει η Κηφισιά. Πατάει καλύτερα το τελευταίο δεκάλεπτο περίπου στον αγώνα. Μαρουκάκης. Μαρουκάκης που μοιάζει αρκετά στο στυλ με τον Βέρμπι, δύο center for. Δυνατοί παίχτες, καλή, με πολύ καλή θα λέγαμε, με την μπάλα στα πόδια και πλάτη με τους αντιπάλους, τους αμυντικούς. Δύο παίχτες στον αγωνιστικό χώρο, ο σαντερφόρο και αρχηγός της Καλυθέας, ο Χριστοφιλέας για τους γηπεδούχους. Ωραίο σουτ, καταπληκτικό γκολ από τον Στούπι και πάλι στο 70. Στο 71 λοιπόν ο Στούπις σκοράρει και πάλι. Εκπληκτικό γκολ και πάλι για τον Στούπι. 1-2. Προβάδισμα με ανατροπή για την Καλυθέα. Καλυθέα με δύο καταπληκτικά γκολ του Στούπι έχει πάρει το προβάδισμα. Δύο αλλαγές για την γηπεδούχο Κηφισιά. Τώρα ποιοι βγήκανε. Έχει αρχίσει και αποχωρεί τον αγωνιστικό χώρο, ο ήλιος δεν πέφτει πάνω εκεί, πριν ελάχιστον εξαιρέσεων ο ήλιος.
ήλιος έφυγε, αρκετός αέρας και πολύ κρύο θα λέγαμε αυτή τη στιγμή στο Ζιρίνιο. Μεγάλη ευκαιρία για την Καλυθέα κόρνερ. Κόρνερ. Χωρίς ανταπόκριση για την ομάδα της Καλυθέας. Ενώ όπως βλέπετε στους δέκτες σας αυτή η μικρή επιρροή που έχει ο ήλιος εμποδίζει δεξιά, όπως βλέπετε στους δέχτες σας, προς την εστία του πορτιέρε της Κηφισιάς. Να δούμε ποιος θα βγει. Στο 87. Ο σκόρερ δύο πανέμορφων τερμάτων για την Καλυθέα. Ο Στούπης βγαίνει για να μπει ο Μπελής. Το 88 της αναμέτρησης. 2 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις. Ακόμα να στηθεί το τείχος, να στηθεί η μπάλα, να κάνει τις απαραίτητες παρατηρήσεις ο διαιτητής, όπως γίνεται σε κάθε στιγμένη φάση. Οι παίχτες της Καλυθέας με τον αρχηγό τους να προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο. Και άλλο πλάγιο για τους φιλοξενούμενους, ένα λεπτό ακόμη για τα 90. Και πλάγιο και πάλι για την Καλυθέα, που αν κρατήσει το αποτέλεσμα οδεύει σε μια τεράστια νίκη. Στον αγωνιστικό χώρο. Ντρούγκας με Γκούμα μονομάχησαν, Μαρουκάκης. Πέφτει κάτω, κανένα φάουλ. Πήγε μόνος του και έπεσε πάνω στον αντίπαλο αμυντικό για να πάρει το φάουλ. Μαρουκάκης παίρνει την μπάλα.
Γκρόσιος offside και κάρτα. Δυόμιση λεπτά επιπλέον χρόνου ήδη στο παιχνίδι. Μάλλον τελευταίο γέμισμα από τον Μιχελή. Εκτελεί. Προσπαθεί ο Ρέτζης. Τόσκα. Κόντρα. Φάουλ. Άλλη μια ζαριά για την Κηφισιά. Όλοι μπροστά. Και το γλυκό αριστερό πόδι του Γκούμα στην εκτέλεση. Γκούμας ενδεχομένως τελευταία φάση. Γκούμας, ο Τζέλης, δεν μπορεί, φτάνει πρώτος ο Λαδάς. Μπλοκάρει άνετα την μπάλα. Κύριος Παντέλης σηκώνει τα χέρια, τον βλέπετε κάτω αριστερά στο πλάνο. Σας ζητώ από το διαιτή να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Λαδάς εκτελεί. Χριστοφιλέα στο Μιχελή, κοιτάει το ρολόι του ο διαιτητής. 3,5 λεπτά καθυστερήσεων, αφήνει κι άλλο το παιχνίδι. Τζέλης παίρνει με το κεφάλι, διώχνει παίχτες της Καλυθέας. Ξανακοιτάει το ρολόι του, βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα. Και σφυρίζει την λήξη. Κηφισιά Καλυθέα 1-2. Με τον Βέρμπι με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ στο 15 να ανοίγει το σκορ και να βάζει μπροστά τους γηπεδούχους. Στο 32 ένα μονοκόμματο σουτ με εξωτερικό φάλτσο πολύ έξω από την περιοχή από τον Στούπι. Σοφάρισε το παιχνίδι για την Καλυθέα και ο ίδιος παίχτης στο 71 με ένα εκπληκτικό φαλτσαριστό σουτ στην απέναντι γωνία του Μιχελή. Έδωσε το προβάδισμα και όπως αποδείχθηκε την νίκη στην Καλυθέα που πέρασε νικηφόρα από το Ζιρίνιο. Βλέπετε εδώ τους παίχτες της φιλοξενούμενης ομάδας πάνε στον κόσμο για να πανηγυρίσουν αυτό το σπουδαίο διπλό. Βλέπετε εδώ σε πρώτο πλάνο και πάλι παίχτες και φιλάθλους της ομάδας Καλυθέας. Κάπως έτσι λοιπόν